Θέλει ο αρχισυντάκτης μας το σχόλιο, επειδή του άνοιξε λοιπόν, την όρεξη ό,τι τώρα. Ό,τι σας διαβάσω τώρα είναι καθόλου ανόμιμο, έχει αναρτηθεί στη Διάβγεια. Το σχόλιο δεν αφορά στην νομιμότητα της ενέργειας, απόφασης και ενέργειας, αλλά στο αν ταιριάζει να κάνουμε κάτι τέτοιο. Και θα εξηγηθώ αμέσως. Στο Υπουργείο Τουρισμού έχει ανέβει στην Διάβγεια μία ανάθεση έργου. Αγοράστηκαν δύο χαλιά αξίας 14.500 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με ΦΠΑ είναι 17.980, από την εταιρεία Δέσποινα Μυραράκη. Το ένα χαλί έκανε τόσο. Και τα δύο νομίζω, δύο χαλιά, χειροποίητο, χειροποίητο, είναι ένα περσικό nine. Μπορντοροδοκόκκινο. Δεν ξέρω. Δεν είναι εκεί το θέμα μου εμένα. Είναι χειροποίητα και τα δύο χαλιά και δόθηκε αυτή. Αλλά σας λέω, εγώ διαβάζω τη Διάβγεια, έτσι, δεν είναι καθόλου νόμιμο όλο αυτό. Απλώς λέω, εάν αντιλαμβάνομαι, θα μου πείτε ότι έρχονται οι διεθνείς εκπρόσωποι του διεθνούς τουρισμού σε μια χώρα με 21 δισεκατομμύρια έσοδα από τον τουρισμό και πρέπει κάπως να τους υποδεχτούμε να πατήσουν σε ένα χαλί που να είναι χαλί, βρε παιδί μου, από αυτό που βουλιάζει το πόδι χωρίς να πέφτεις κάτω, να έχει κάποια χαρακτηριστικά. Τα αντιλαμβάνομαι όλα αυτά, το καταλαβαίνω. Δεν ξέρω όμως εάν η χώρα που έχει χρεοκοπήσει 10 χρόνια πριν δικαιολογεί στο Υπουργείο Τουρισμού 18.000 χαλιά. Δεν ξέρω, το αφήνω στην κρίση σας. Στη δική μου λογική δεν χωράει. Θα το καταλάβαινα όμως να βάλουμε τέτοια χαλιά, βεβαίως και να τα αγοράσουμε την αν κυρία Μυραράκη. Υπουργή. Όχι αυτό, ούτε και αυτό. Εάν είχαμε ένα κτίριο που να ήταν σαν το Μέγαρο Μαξίμου και να ήταν το κτίριο του τουρισμού, δηλαδή εκεί που υποδεχόμαστε τον πρόεδρο της ΤΟΥΗ, τον πρόεδρο της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας του κόσμου, τους προέδρους, τα Εμιράτα όλα, τους Καταριανούς, τους από εδώ, τους από εκεί. Αυτό το κτίριο να δικαιολογήσει χαλιά, όχι μόνο 18.000, 58.000. Όσα, να μας φέρει καλά, τα καλύτερα. Μην και δούμε στο Μαξίμου, όχι, θέλω να πω, τα καλύτερα να μας φέρει η κυρία Μυραράκη. Ναι. Αλλά τώρα σε ένα υπουργείο, χωμένο σε μία πάροδο της Βασιλής Σοφίας. Να βάλουμε 18.000 χαλί. Ζητώ συγγνώμη δηλαδή, αλλά. Δεν χρειάζεται μου θυμίζει έναν υπουργό, Άρη τον λέγανε στο μικρό το όνομα, υπουργό παιδείας, που είχε ανακαινήσει όλο το Υπουργείο Παιδείας. Σπυριωτόπουλος το επώνυμο, τότε στα καλά χρόνια. Νυν σύντροφος. Νυν σύντροφος. Ήταν στα καλά χρόνια που είχαμε ευμάρεια τότε. Πριν χρεοκοπήσουμε. Αυτό ήθελα να πω, τίποτα άλλο. Μπορεί να δούμε το ρεπορτάζ τώρα. Χωρίς πολλά λόγια, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε τώρα ότι ο διεθνής εκπρόσωπος και ο άνθρωπος από τη Σαουδική Αραβία ή από όπου έρθει και σε ένα χαλί με λιγότερα ευρώ θα μπορούσε να κάνει. Α, συμφωνείτε, βλέπω. Λες εγώ να σου λέω ότι πρέπει το χαλί να είναι 50.000. Είδα, παιδί μου, τι εκεί, περίμενε, το Υπουργείο Τουρισμού, μετά, ξέρω, να πατάτε εκεί λοιπόν, με την κυρία Κεφαλογιάννη, το καλό χαλί, το ωραίο.